Ποιος ξεχνά την πρώτη μέρα στη δουλειά του? Εκείνη την ημέρα πήγα να αποχαιρετήσω τον παππού μου. Του το είχα τάξει πριν φύγω. Ο παππούς μου είχε τρεις μεγάλες αγάπες. Τη λύρα, τη θάλασσα και την οικογένεια. Όταν ήμουν μικρός, καθόμασταν με τις ώρες στο μπαλκόνι και αγναντεύαμε τον κόλπο της σούδας. Καμάρωνε τα καράβια και μιλούσε για αυτά με περηφάνεια. Τα βαπόρια αυτά, μου έλεγε, φτιαχτήκανε με τον ιδρώτα του κρητικού λαού. Ο λαός έβαλε το μερτικό του για να αγοραστεί ένα καλό καράβι. Η πρώτη εταιρεία λαϊκής βάσης στην Ελλάδα. Από τότε η Anek είναι μέρος της ιστορίας μας. Τα καράβια, μου έλεγε, ένωσαν τους κρητικούς. Πριν από 50 χρόνια αυτοί σπήραν τον καρπό και σήμερα εμείς κληρονομήσαμε αυτήν την πολύτιμη περιουσία τους. Και εδώ καθαρίζουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. This way. Welcome. Πες μου, ποιανού είσαι? Εδώ μπορείτε να δείτε την τηλεόραση. Τι έχει το κοριτσάκι μας? Ο παππούς έλεγε, η ναυτική είναι η ψυχή της εταιρείας. Εδώ στηρίζεται ο μεγαλύτερος λόγος των επιβατών. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό που μετρά και την πάει μπροστά. Η δουλειά του ναυτικού έχει μπονάτσες, φορτούνες σαν αποδιές. Καπετανέικα να σταθείς μπροστά της, μου έλεγε. Να μην τη φοβηθείς. Για 30 ολόκληρα χρόνια ο παππούς μου ήταν θαλαμιπόλος στα καράβια της Anek. Δεν πέρασε μέρα χωρίς να μιλήσει για τα ταξίδια του. Μου έλεγε, τα καράβια μπορεί να είναι φτιαγμένα από σίδερο, αλλά έχουν ψυχή. Την ψυχή κάθε ναυτικού. Η Anek είναι μια μεγάλη οικογένεια. Και αυτή η οικογένεια έχει κάθε λογισμός αφηρέους. Καθήκον μας να ανοίγουμε το σπίτι μας, να τους υποδεχόμαστε. Μακάρι να τον έβρισκα στο μπαλκονάκι άμα γύριζα. Να καθόμουν δίπλα του. Να πίναμε τον καφέ μας. Να το εξιστορούσα τις δικές μου ιστορίες από τα ταξίδια μου.